Στα 13 προαπαιτούμενα, σε σχέση με τον ΑΔΜΙΕ, π.χ. κερδίσαμε εκεί που έχει να κάνει και με το δικό σου Υπουργείο. Εδώ νομίζω είναι οφθαλμοφανές ότι στο ζήτημα του ΑΔΜΙΕ καταγάγαμε μια μεγάλη νίκη. Μια μεγάλη νίκη για την κυβέρνηση, διότι διατηρήθηκε ο δημόσιος χαρακτήρας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας με έναν τρόπο ασφαλή για τη ΔΕΗ, αποζημιώνοντάς την, και αυτό αποτυπώθηκε πια και στο όλο σχήμα που προέκυψε, που θα προγκύψει μάλλον, γιατί ούτως ή άλλως είχε ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι να γίνει πραγματικότητα ο νέος ΑΔΜΙΕ, δηλαδή το γεγονός ότι και το management αυτού του νέου ΑΔΜΙΕ θα είναι στο δημόσιο. Δεν μπορούσαμε να πάμε, νομίζω, καλύτερα σε αυτό και το πού χάνουμε για να έχουμε αυτές τις καθυστερήσεις τώρα? Πού κολλάει το πράγμα? Θεωρώ ότι, θα σας πω, θα φανεί που θα χάσουμε. Ακόμη είναι ανοιχτά τα πεδία της αντιπαράθεσης. Καλά, έχουμε πολλά θέματα μπροστά μας ασφαλιστικό. Πολύ κρίσιμο για τώρα για αυτά. Το ασφαλιστικό, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι, νομίζω, πάμε ένα-ένα τα πακέτα, γιατί τώρα μιλάμε για το συγκεκριμένο με τα 13 προαπαιτούμενα εκεί πέρα. Στο ασφαλιστικό περιμένουμε να δούμε πώς τελικά θα αποτυπωθεί η τελική πρόταση. Γνωρίζετε ότι η δέσμευση της κυβέρνησης είναι να υπερασπιστεί μέχρι τέλους το να μην υπάρξουν μειώσεις στις κύριες συντάξεις. Αυτό δεν είναι κάτι εύκολο. Σας διαβεβαιώ ότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής, ότι για παράδειγμα στην αντιπαράθεση στο ασφαλιστικό ζήτημα θα πρέπει να δούμε και την αντανάκλασή του την ίδια ώρα στην Ευρώπη. Δηλαδή σήμερα στην Ευρώπη, και αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με τις προ-ΣΥΡΙΖΑ καταστάσεις, κάθε φορά που συζητιέται κάτι για την Ελλάδα, για το ασφαλιστικό για παράδειγμα, δημιουργούνται αντίστοιχα στρατόπεδα. Υπάρχουν οπαδοί του ακραίου νεοφιλελευθερισμού, οπαδοί της αντίληψης ότι το ασφαλιστικό σύστημα θα πρέπει να είναι μια προσωπική υπόθεση του καθενός, και άλλοι που υπερασπίζονται ακόμη τον κοινωνικό του χαρακτήρα. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να, ας το πούμε, θέτουμε τα ζητήματα που απασχολούν την Ελλάδα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αναζητούμε δηλαδή συμμαχίες μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτό το δείτε πολύ πιο έντονα στο επόμενο θέμα μετά το ασφαλιστικό, που φαντάζομαι ότι θα συζητηθεί περί τον Ιούνιο, που θα αφορά το θέμα των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Κύριε Σκουλέτη, το ένα δις θα το πάρουμε? Νομίζω πως ή θα έχουμε προβλήματα. Προσέξτε το ένα δείτε. Το ένα δις, εγώ πιστεύω θα το πάρουμε. Αλλά μου προκαλεί εντύπωση ζητήματα τα οποία δεν έχουν τεθεί επισήμως στην κυβέρνηση, δεν γνωρίζει κάτι η κυβέρνηση, τα μαθαίνουμε μέσα από τα ρεπορτάζ των εφημερίδων, ιδιαίτερα του Σαββατοκύριακου. Άρα δεν υπάρχει ότι κάποιο κόλλημα. Το υποτιθέμενο νέο πακέτο μέτρων που ζητούν οι δανειστές. Τι να σας πω, ότι ξέρετε. Για τον προϋπολογισμό, λέτε. Τότε, γιατί είναι είναι δύο διαφορετικά θέματα. Είναι το ένα δις, το συγκεκριμένο που ήταν να αποδεσμευτούν τα χρήματα την Παρασκευή και λένε ότι. Νομίζω ότι Δευτέρα, σήμερα ήταν να γίνει. Ναι, ωραία, που εκεί λένε ότι υπάρχει και εκεί ένα κόλλημα. Ένα αυτό. Και δεύτερον είναι ο προϋπολογισμός, η τρύπα, τα τρία δις που πρέπει να πάρουμε έξτρα μέτρα. Ότι ζητάει το κουαρτέτο έξτρα μέτρα. Οι κύκλοι Μαξίμου είπαν ότι αυτό δεν ισχύει. Και έτσι είναι. Αυτό γνωρίζουμε όλοι. Αυτό γνωρίζουμε όλοι. Ούτε βέβαια προφανώς είναι φερέγγιο, αν συμβεί κάτι τέτοιο, ξαφνικά στο παραπέντε να βγαίνουν, ας πούμε, από το μανίκι διάφοροι άσοι. Θεωρώ ότι περισσότερο έχει να κάνει με μία στάση απέναντι στην κυβέρνηση κάποιων ακραίων κύκλων της Ευρώπης, κάποιων ακραίων κύκλων των δανειστών, σε συνεννόηση πάντα με εγχώριους φίλους τους. Θέλετε να πείτε ότι η προσωπική σας πολιτική εκτίμηση, ότι όλα αυτά τα σενάρια βγαίνουν και ξεκινάνε από τους δανειστές, χρησιμοποιούν εγχώριους, όπως είπατε, φίλους τους, για να πιέσουν την κυβέρνηση, αυτή είναι η διαδρομή? Εδώ δεν πρόκειται απλώς για μια πίεση της κυβέρνησης για να κάνει το ένα το άλλο. Θεωρώ ότι για κάποιους είναι η επιλογή της ανοιχτής υπονόμευσης της κυβέρνησης. Είναι τραγική η στάση της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον της, σχηματικά τώρα μιλάμε, της εκδεξιών αντιπολίτευσης της σημερινής κυβέρνησης, η οποία πλέον βλέπετε ότι δεν ασκεί κριτική στη βάση κάποιων θέσεων. Πρόκειται για μια ισοπεδωτική κριτική, όπου είναι τελείως ανακόλουθη με αυτά που έκανε η ίδια όταν ήταν στην κυβέρνηση. Δεν έχει αρχή και τέλος. Δεν ξέρω πραγματικά πού πατάνε και πού πηγαίνουν οι σημερινές δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Κύριε Σκουλέτη, έχουμε μπερδευτεί. Είδαμε για το παράλληλο πρόγραμμα ότι το φέρατε. Το σταματήσατε και λέτε ότι θα ξαναέρθει τον Ιανουάριο. Και πάλι εκεί κατηγορούσατε την αντιπολίτευση ότι σας είπε ότι δεν όχι, είναι θεσμικός ο τρόπος. Το παράλληλο πρόγραμμα σήμερα ορισμένα πράγματα για την υγεία. Και γι' αυτό το τα υποστηρίζουν ή όχι? Να ρωτήσω κάτι. Και γι' αυτό το αποσύρατε. Εμείς ακούσαμε εδώ από το ρεπορτάζ ότι υπήρχε θέμα με το κουαρτέτο.
Προσέξτε να δείτε. Δηλαδή υπάρχει θέμα με το κουαρτέτο στον προϋπολογισμό. Επίσης διαβάζουμε στο ρεπορτάζ ότι υπάρχει θέμα με το κουαρτέτο. Δεν τον είδατε μαζί τον προϋπολογισμό και θεωρούν αυτοί ότι υπάρχει αυτή η τρύπα. Και εσείς λέτε τώρα ότι και γι' αυτό φταίει η αντιπολίτευση. Κάπου θα σας πω, θα σας δεν το καταλαβαίνω. Είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Δεν είμαστε σε καμιά περίπτωση υποχρεωμένοι να συζητάμε το οτιδήποτε θέλουμε να νομοθετήσουμε με το κουαρτέτο και τους εκπροσώπους των θεσμών. Έχουμε υποχρέωση να συζητάμε μαζί τους ό,τι έχει δημοσιονομική επίπτωση. Προφανώς. Αυτό είναι απολύτως σαφές. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι η στάση της αντιπολίτευσης πάνω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι αποκαλυπτική τελικά του τι υποστηρίζει. Θέλει να υπάρξουν τις συγκεκριμένες αλλαγές προς όφελος του συστήματος δημόσιας υγείας. Ήταν πολύ συγκεκριμένα τα μέτρα. Πάνω σε αυτά δεν τοποθετηθήκανε. Όπως δεν τοποθετηθήκανε και για την διαπραγμάτευση που έγινε για αυτό το τελευταίο πακέτο μέτρων. Εγώ τους είχα ρωτήσει ευθέως στη Βουλή για τα ζητήματα, για παράδειγμα, που γνωρίζω εγώ, έτσι, του ΑΔΜΙΕ. Ποια είναι η θέση σας? Θέλετε να είναι δημόσιος ο χαρακτήρας των δίκτυων ενέργειας? Ή είστε κολλημένοι ακόμα στην άποψη ιδιωτικοποίησης ή της μικρής ΔΕΗ? Από ποια λοιπόν πλευρά ασκεί αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι? Διότι έχουν πάρα πολλά κοινά μεταξύ τους. Παρά τις μικρές διαφορές. Πάντως για το παράλληλο πρόγραμμα μας είπανε ότι δεν ήρθε όπως έπρεπε να έρθει. Δηλαδή ήρθε πάλι με τη διαδικασία του επίγοντος και όλα αυτά πρώτον. Και δεύτερον ότι έχει πολλά ρουσφετολογικά. Δεν μας τα λέτε και να συζητήσουμε και ότι πολλά από τα μέτρα, τα φιλολαϊκά, τα κοινωνικά, θα τα ψηφίσουν. Αυτό μας λέγανε εδώ οι εκπρόσωποι και από τα τρία κόμματα. Ωραία. Να την κάνουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση στη Βουλή όταν θα έρθει και θα έρθει. Μετά τις 7 του Γενάρη που θα ξανανοίξει η Βουλή. Κύριε Σκορδέδη, ναι. Το πιο σημαντικό λοιπόν κατά τη γνώμη μου είναι το περιεχόμενο, αυτό που ονομάζουμε παράλληλο πρόγραμμα. Αυτό να δούμε πώς θα το στηρίξουμε, πώς θα τοποθετηθεί κάθε πολιτική δύναμη απέναντί του. Και από εκεί και πέρα όλα τα άλλα, ναι, ξέρετε, είναι επιχειρήματα και αντιπαραθέσεις που εξαντλώνται μέσα στα 24 ώρα. Συγγνώμη, Γιάννη, πριν προχωρήσουμε θα ήθελα μία απάντηση. Γιατί το αποσύρατε? Ήταν οι δανειστές το πρόβλημα? Για ποιο λόγο το αποσύρατε? Προφανώς υπήρχαν προβλήματα, αν θέλετε, πώς το λένε, προετοιμασίας αυτής της συζήτησης. Λόγω των γιορτών δεν υπήρχε δυνατότητα να γίνει μια σε βάθος συζήτηση, δεν ήταν ανάγκη να πάει με τη μορφή του κατεπήγοντος. Από εκεί και έπειτα εγώ θεωρώ ότι καλύτερα που ήρθε έτσι τα πράγματα, διότι θα δούμε τελικά ποια θα είναι η πολιτική θέση, τοποθέτηση κάθε δύναμης απέναντι στο περιεχόμενο του προγράμματος. Επαναλαμβάνω, το πιο σημαντικό είναι να γίνουν πράξη αυτά τα μέτρα. Αυτά δηλαδή που ανακουφίζουν μια σειρά κόσμο. Σας θυμίζω ότι στο παράλληλο πρόγραμμα ήταν και το θέμα της συνέχισης, της ανανέωσης του προγράμματος κατά της ακραίας φτώχειας. Το θυμόσαστε, ας πούμε, το πρόγραμμα της ακραίας φτώχειας. Ήταν το πρώτο νομοσχέδιο το οποίο είχαμε ψηφίσει όταν αναλάβαμε μετά τον Ιανουάριο. Σε αυτά πάνω πρέπει ο καθένας να τοποθετηθεί, αν θέλει να συνεχιστεί, αν αισθάνεται την ανάγκη ότι υπάρχουν τέτοιου είδους ζητήματα, προβλήματα. Δεν μπορεί να κρύβονται πίσω, ας πούμε, από φτηνές αντιπολιτευτικές κορώνες. Κύριε Σκορλέτη, αναφερθήκατε στην αντιπολίτευση που ασκείται εκ δεξιών του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει όμως και μια αντιπολίτευση που ασκείται από τα αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, όπου λέει ότι είμαστε έτσι κι αλλιώς χεροπόδαρα δεμένοι αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Δεν μπορούμε να κουνηθούμε ρούπι από αυτά που μας λένε οι δανειστές. Και φέρνουν ως παράδειγμα για το τελευταίο που συνέβη με τα διαγνωστικά κέντρα. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, οι μειώσεις των οποίων φτάνουν το 45%, θέλουν να φτάσουν εκεί, 43%, πόσο έχει κάτσει η πύλια. Δεν πουλάει τόσο όσο πουλούσαν άλλα θέματα. Τα περισσότερα όμως διαγνωστικά κέντρα της περιφέρειας θα αναγκαστούν να κλείσουν αν ισχύσει κάτι τέτοιο. Ναι, τώρα με ρωτάτε ένα ζήτημα πολύ. Είναι εξειδικευμένο, αλλά θέλω να. Προφανώς δεν άπτεται του Υπουργείου σας. Αλλά θεωρώ ότι ο πιο αρμόδιος είναι να απαντήσει κάποιος από το Υπουργείο Υγείας που ξέρει τα μεγέθη. Το ότι όμως φτάνουν σε αυτό το σημείο, να μας λένε δηλαδή μέχρι και το πόση θα είναι η μείωση που θα δίνει το κράτος στη συμμετοχή στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, νομίζω ότι είναι ένα χαρακτηριστικό του πόσο δεμένοι είμαστε και το χρησιμοποιεί και από η αντιπολίτευση από τα αριστερά σας για να πει ότι είναι αδιέξοδη αυτή η πολιτική. Ποια εννοείται? Το να παλεύεις, το να παλεύεις πιστεύοντας. Ποια εννοείται αντιπολίτευση από τα αριστερά μας? Διότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να συζητήσουμε πώς προσδιορίζεται σήμερα η αριστερά. Διότι όταν μιλάμε για το ΚΚΕ, εντάξει, μπορεί να τιμάει κανείς την διαδρομή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, αλλά νομίζω ότι τα πολλά τελευταία χρόνια είναι πολύ σταθερές μεν οι θέσεις του,
αλλά πολύ μακριά από την πραγματικότητα και από την αντίληψη εκείνη που θέλει την αριστερά να δοκιμάζεται μέσα στην ίδια την κοινωνία, να δοκιμάζει τις θέσεις. Ξέρετε, η αριστερά δεν πρέπει να είναι μια δύναμη που είναι μόνο για τα εύκολα. Πρέπει να δοκιμάζεται και στα δύσκολα, να δοκιμάζεται. Να αναλαμβάνει το κόστος της ευθύνης των επιλογών της και να απορρίπτεται ή να μην απορρίπτεται από τον κόσμο. Αλλά αυτό είναι μια βαθιά διαφορετική, στρατηγική, θα έλεγα, αντίληψη που έχουμε, που έχει δικιά μας αριστερά από αυτήν του ΚΚΕ. Προσέξτε τώρα, σχέση με το προηγούμενο. Δεν αμφιβάλλει κανείς ότι δεν πιεζόμαστε αφόρητα, ότι δεν υπάρχουν, ότι δεν υφίσταται ένα πλαίσιο ασφικτικό για την σημερινή κυβέρνηση. Αυτό δεν είναι δύσκολο να το αποδείξει κανείς. Το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι κάθε φορά ποια είναι τα περιθώρια αυτών των συζητήσεων, πόσο επιτρέπεις η συμπεριφορά των εκπροσώπων των θεσμών να ακυρώνουν καθ' ολοκληρίαν αυτό που ονομάζουμε εθνική κυριαρχία, δυνατότητα της εκλεγμένης, της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης να επιλέγει εκείνη τελικά το τι θα κάνει. Αυτό, ξέρετε, είναι ζητούμενο σε αυτή την αντιπαράθεση. Είναι ζητούμενο. Μας αμφισβητούν ακόμα και αυτό το δικαίωμά μας. Ποιος δεν το γνωρίζει αυτό? Ποιος δεν το γνωρίζει? Δηλαδή, όποιος θεωρεί ότι τα πράγματα χαρακτηρίζονται από μια κανονικότητα, εντάξει, προφανώς είναι εκτός πραγματικότητος. Το θέμα είναι το εξής. Αν αυτά τα μέτρα που είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε και που το έχουμε πει πολλές φορές πώς οδηγηθήκαμε μέχρι εδώ, εντάσσονται τελικά σε ένα διαφορετικό σχέδιο. Αν καταλαβαίνει και επίθεται η ίδια κοινωνία ότι οι σημερινοί κυβερνώντες έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους και θέλουν να το πάνε αλλού και δεν πρόκειται για μια απόλυτη συνέχεια των προηγούμενων καταστάσεων, οι οποίες ανακυκλώνουν τελικά αυτούς τους φαύλους κύκλους λιτότητας. Πάντως, νομίζω αυτό, ότι εκεί θα κρυθούμε πάνω. Αυτό που έχουμε συνηθίσει είναι αυτός ο φαύλος κύκλος λιτότητας και από τη δική σας την κυβέρνηση. Βλέπουμε. Τώρα